Σε ανίποτη τραγωδία μετατράπηκε τα ξημερώματα ένα σχολικό πάρτι στον Άγιο Στέφανο. 5 άτομα επί τόπου σκοτωθήκαν. 16 χρονών κοριτσάκια. 4 κορίτσια ηλικίας 16 χρόνων και 42χρονη μητέρα μίας εξ αυτών που οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν αποεγκλωβίστηκαν νεκρές από τους πυροσβέστες. Ερχόντουσαν από διασκέδαση τα παιδιά, είχε πάει η μαμά να τα πάρει. Οι 4 μαθήτριες διασκέδαζαν σε πάρτι που οργάνωσε το σχολείο τους. Στις 3 τα ξημερώματα η μητέρα ενός εκ των κοριτσιών της πήρε με το αυτοκίνητό της για να επιστρέψουν στο σπίτι. Το κακό δεν άργησε να γίνει, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση από το χώρο που γίνονταν το πάρτι, η 42χρονη έχασε τον έλεγχο του οχήματος, χτυπώντας πάνω σε κολονάκια και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Εδώ πέρα δεν θέλει και πολύ. Κάποιος να έχονταν λίγο, να της έφυγε λίγο το αμάξι. Είναι και μικρός ο δρόμος στενός. Δεν θέλει πολύ να γίνει στραβή. Γίνονται ατυχήματα. Τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ έχει ταμπέλες κιόλας για διελεύσεις πεζών και μαθητών. Αλλά τρέχουν. Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε σε έναν τοίχο πάνω στον οποίο χτύπησε και ανατράπηκε. Τη σφοδρότητα της σύγκρουσης μαρτυράει η εικόνα που παρουσιάζει το τοιχείο. Ένα μεγάλο κομμάτι του τοίχου έχει ραΐσει, ενώ τα κάγκελα έχουν εξφενδονιστεί μέσα στην αυλή. Πυροσβέστες και τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ απεγκλώβησαν και μετέφεραν τις 5 γυναίκες στο νοσοκομείο, χωρίς όμως οι γιατροί να μπορέσουν να τις κρατήσουν στη ζωή. Ο δρόμος έτρεχε γρήγορα. Αυτό δεν το ξέρω. Στο άκουσμα της τραγικής είδησης, φίλοι και συμμαθητές των 4 κοριτσιών πήγαν στο σημείο της τραγωδίας με δάκρυα στα μάτια και άφησαν λίγα λουλούδια. 4 παιδάκια, στην ηλικία της κόρης μου και φίλες. Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι επικίνδυνος και συνεχώς συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα. 23 Μαΐου τράκαρα και εγώ σε αυτό το δρόμο. Αυτός ο δρόμος είναι γυαλί. Δεν έχει περάσει άσφαλτος ποτέ. Ούτε η διπλή γραμμή δεν φαίνεται που χωρίζει τον ένα δρόμο με τον άλλον. Εγώ τράκαρα γιατί η Νταλίκα πάτησε τη γραμμή που δεν φαινόταν και μπήκε σε μία αυλή. Και κόντυψε να μπω κάτω από την Νταλίκα. Η τροχαία και φυσιάς έρευνα τα αίτια του δυστυχήματος.